κάνουμε αυτή εδώ τη συγκεντρωσούλα, δίνοντας το χέρι σε εσάς τους εργάτες για να τιμήσουμε την Πρωτομαγιά. Αύριο Πέμπτη η Πρωτομαγιάτικη είναι η Πρωτομαγιάτικη Απεργία. Είναι μια μέρα κόκκινη, μια μέρα ελπίδας, μια μέρα για την περηφάνεια της εργατικής τάξης, για τους αγώνες της, για τους νεκρούς της. Είναι επίσης η μέρα αγώνα και μνήμης, η μέρα τιμής για την εργατική τάξη, για την προσφορά της στην κοινωνική πρόοδο, στην πάλη, για μια νέα κοινωνία, τη σοσιαλιστική, κομμουνιστική. Είναι πολλές οι πρωτομαγιές και οι μάιδες που σημάδεψαν την ιστορία του εργατικού κινήματος στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάει από το Σικάγο, 135 χρόνια από τον απεργιακό αγώνα των εργατών του Σικάγο για 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες για ό,τι θέλουμε. Η Θεσσαλονίκη επίσης, με τον ηρωικό αγώνα του Μάη του 1936, αποτελεί μια από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα και μια μεγάλη παρακαταθήκη στην ανάπτυξη των ιστορικών δεσμών του ΚΚΕ με την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Οι Κεσαριανοί, με τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές από τους Ναζί Γερμανούς, την Πρωτομαγιά του 1944. Η Πρωτομαγιάτικη Απεργία έρχεται από το παρελθόν, αλλά δείχνει το δρόμο για το μέλλον. Έτσι, αύριο Πέμπτη γίνεται μια Πρωτομαγιάτικη Απεργία διαφορετική από τις προηγούμενες, αφού φέτος, 135 χρόνια μετά την εργατική εξέγερση στο Σικάγο για το 8ωρο και 101 χρόνια μετά την κατάκτησή του για τη χώρα μας. Κυβέρνηση και εργοδοσία ετοιμάζονται να νομοθετήσουν τη δεκάωρη δουλειά χωρίς πρόσθετη αμοιβή, να καταστήσουν νόμιμο το εργοδοτικό ξεσάλωμα που εντείνεται τα τελευταία χρόνια με τις πλάτες όλων των κυβερνήσεων. Σε αυτές τις αντεργατικές ανατροπές που δρομολογεί η κυβέρνηση, αλλά και στην προκλητική κοροϊδία με την οποία επιδιώκει να τις καμουφλάρει σαν μέτρα υπέρ των εργαζομένων, δίνεται η απάντηση με την αυριανή Πρωτομαγιάτικη Απεργία. Έτσι, η 6η Μάη θα αποτελέσει την πρώτη απεργιακή απάντηση στο νομοθετικό τερατούργημα. Το ΚΚΕ δίνει το χέρι στους εργάτες και τους λέμε ότι είναι η ώρα η εργατική τάξη, ο λαός να αξιοποιήσουν τα δικά τους όπλα στην ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου. Ο καπιταλισμός είναι ορατός, αλλά όχι ανήκει τους εχθρούς. Η διαχείριση της πανδημίας και οι συνέπειες της στους εργαζόμενους προσέθησαν ένα ακόμα έγκλημα στη μακάβρια λίστα με τα εγκλήματα του καπιταλισμού. Η μάχη αυτή για την πανδημία δεν έχει τελειώσει. Είναι σε εξέλιξη. Είναι επικίνδυνη η άποψη της κυβέρνησης που λέει ότι βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της περιπέτειας. Οι δεκάδες νεκροί, οι εκατοντάδες διασωληνωμένοι τους διαψεύδουν. Χρειαζόμαστε όπλα και για αυτή τη μάχη. Βλέπετε, εμείς εδώ, από μόνοι μας σαν ΚΚΕ, έχουμε πάρει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το βλέπετε και με τα rapid test που κάνουμε 3 φορές τη βδομάδα για όλους όσους έρχονται εδώ. Η πανδημία αξιοποιείται από την κυβέρνηση για να περάσει νόμους που επιθυμεί το κεφάλαιο. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για να εκφραστεί μια μαχητική εργατική απάντηση και να στοχεύει εκεί που πρέπει, την εξουσία του κεφαλαίου και τις υπεριαλιστικές συμμαχίες, και να μην εγκλωβίζονται σε κάποια εναλλακτικά σενάρια της αστικής διαχείρισης, όπως προπαγανδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, που ξαναπροσπαθεί και σήμερα να ρίξει τους εργαζόμενους στην ίδια παγίδα, να τους πείσει πως τελικά αυτή τη φορά βρήκε τη συνταγή για να ευημερούν ταυτόχρονα τα κέρδη του κεφαλαίου και τα δικαιώματα του λαού. Στοχεύοντας λοιπόν σωστά, μόνο τότε ο αγώνας μπορεί να στήσει εμπόδια στις ανατροπές του αιώνα και στη βαρβαρότητα που μας οδηγούν. Θυμόμαστε την περσινή πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στο Σύνταγμα που έγινε κόντρα στην προπαγάνδα και στην απαγόρευση της κυβέρνησης που ήθελε να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου για να περνάει άνετα τα μέτρα. Εκείνη η συγκέντρωση που έγινε
υπόδειγμα στους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, έδωσε ένα σήμα έμπνευσης και δύναμης εν μέσω πανδημίας και απαγορεύσεων. Η οργανωμένη απειθαρχία άνοιξε δρόμο στο εργατικό λαϊκό κίνημα να χρηστεύσει τις άδικες απαγορεύσεις, συκοφαντίες και πάνω απ' όλα την επιχείρηση της κυβέρνησης και της μεγάλης εργοδοσίας να βάλουν στο γύψο τους αγώνες. Ανοίχτηκε ένας σπουδαίος δρόμος, ώστε και μέσα στην περίοδο των lockdown να βρουν τρόπο να εκφραστούν οι δίκαιες διεκδικήσεις του λαού. Σήμερα, με μεγαλύτερη ορμή, υπερασπιζόμαστε τις ζωές μας και τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης, προβάλλοντας τις σύγχρονες εργατικές λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό χρειάζεται να δυναμώσει η οργάνωση στα ταξικά εργατικά συνδικάτα, σας καλούμε και εσάς γι' αυτό, ώστε να δυναμώσει η απάντηση απέναντι στη δύναμη του κεφαλαίου. Να αντιπαραθέσουμε τη δύναμη της οργανωμένης δράσης και της κοινωνικής συμμαχίας για τις σύγχρονες ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Όλη η πείρα στη χώρα μας δείχνει πως ό,τι κέρδισε ο λαός μας, το κέρδισε με τους δικούς του αγώνες και στη συμπόρευση με το ΚΚΕ. Ο τροχός της ιστορίας δεν έχει σταματήσει. Σήμερα, παρά τον αρνητικό συσχετισμό στην Ελλάδα και παγκόσμια, προβάλλει πιο επιτακτικά η ανάγκη για μια νέα, ανώτερη μορφή κοινωνικής οργάνωσης και για την εργατική εξουσία. Όλοι αύριο στην απεργία. Δύο λόγια για τις εργασίες που προσφέρετε εδώ, να ξέρετε, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Για το κτίριο εδώ δηλαδή, που προσφέρετε τις εργασίες σας στην απαραίτητη και αναγκαία ανακαίνιση και αναβάθμιση του κτιρίου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Βλέπετε, γίνεται προσπάθεια από την Κεντρική Επιτροπή το κτίριο αυτό να διατηρηθεί στη φυσιολογική του μάχη με το χρόνο. Έχει 41 χρόνια που λειτουργεί για τις ανάγκες της Κεντρικής Επιτροπής. Εδώ στο κτίριο αυτό είναι η έδρα της Κεντρικής Επιτροπής. Η ανέγερση αυτού του κτιρίου που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του ΚΚΕ έγινε υπόθεση του ίδιου του λαού μας. Χτίστηκε με το μόχθο και την εθελοντική δουλειά συντρόφων και φίλων του κόμματος. Η ιστορία αυτού του κτιρίου είναι δεμένη με τη σύγχρονη ιστορία του ΚΚΕ και του εργατικού λαϊκού κινήματος, είναι δεμένο με τις σκληρές μάχες όλων των τελευταίων δεκαετιών. Για να μείνει υψωμένη η σημαία του ΚΚΕ μέσα στη θύελα της ανατροπής του σοσιαλισμού της Αντεπανάστασης. Στο κτίριο αυτό στεγάζονται επίσης ο ριζοσπάστης, η κομμουνιστική επιθεώρηση, ο οδηγητής, το πόρταλ 902. Εδώ στο κτίριο αυτό η Κεντρική Επιτροπή στεγάζει σήμερα το πολύτιμο αρχείο του κόμματος. Εδώ βρίσκονται σπάνια ντοκουμέντα της ιστορίας του ΚΚΕ και του λαϊκού κινήματος. Εκατομμύρια σελίδες, χιλιάδες βιβλία, αλλά και έργα τέχνης μεγάλων δημιουργών, κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών. Αυτός ο πλούτος φυλάσσεται εδώ, στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι πλούτος που προήλθε μέσα από τη φωτιά της ταξικής πάλης, μέσα από τα πεδία των μαχών, το ΕΑΜ, το ΕΛΑΣ και το ηρωικού ΔΟΣΟΕ, μέσα από τα μπουντρούμια των φυλακών, μέσα από τα κολαστήρια της εξορίας. Αυτό τον πλούτο του αρχείου τον διασώσαμε και από την καταστροφική πλημμύρα το 1994, χάρη σε ένα τετάνιο αγώνα όχι μόνο μελών και φίλων του ΚΚΕ, αλλά πλατιά των εργαζομένων, επιστημόνων, ιδρυμάτων, οργανισμών και φορέων. Επίσης, αυτό το κτίριο, στη μεγάλη αίθουσά μας, εδώ από πίσω μου που βλέπετε, έχουν φιλοξενηθεί μεγάλες πολιτικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες του κόμματος. Συναυλίες, παραστάσεις, επιστημονικά συνέδρια. Έχουν γίνει πολλές διεθνείς συναντήσεις και διασκέψεις κομμουνιστικών κομμάτων και νεολαίων από όλο τον κόσμο. Το σπίτι του ΚΚΕ θα το κρατήσουμε όρθιο και γερό και με τη σημερινή αναγκαία αναβάθμιση και ανακοίνωση, παρά τις δυσκολίες και την καπιταλιστική οικονομική κρίση και την πανδημία. Παρά τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε βάρος του κόμματος με την εφαρμογή των αντιδραστικών νόμων για τα οικονομικά των κομμάτων. Παρά τις δυσκολίες, το κτίριο της Κεντρικής Επιτροπής θα είναι ανακαινισμένο και στις 24 έως 27 Ιούνιου θα φιλοξενούσε
τις εργασίες του 21ου Συνεδρίου του Κόμματος. Με την οικονομική στήριξη του λαού, η Κεντρική Επιτροπή θα έχει μια στέγη αναγκαία για τη δουλειά της. Μέσα σε αυτό το κτίριο θα ακουστεί για άλλη μια φορά δυνατή η φωνή του ΚΚΕ στο 21ο Συνέδριο του κόμματός μας. Ευχαριστούμε πολύ και όλοι αύριο στην απεργία.